ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη ενημέρωσή μας και καλωσορίζω στο στούντιο εδώ ζωντανά την οικονομολόγο, την κυρία Μαρία Μίχου. Καλησπέρα, κυρία Μίχου, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, κυρία Μιχολού. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να αναλύσουμε και σήμερα. Να ξεκινήσουμε αρχικά από την τροπολογία που αφορά στις δόσεις του εισοδήματος και την παράταση για το ΕΕ. Ναι, κυρία Μιχολού, κατατέθηκε η τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία προσδιορίζεται πλέον πότε ακριβώς θα έχουμε τις δόσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος. Θα είναι τρεις ισόποσες δόσεις, τρεις διμηνιαίες ισόποσες δόσεις. Θα είναι τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου. Τι αλλάζει από την προηγούμενη κατάσταση που είχαμε, την νομοθετική πρόβλεψη και καταβολή, ότι τότε υποβάλαμε τη δήλωσή μας και καταβάλαμε την πρώτη δόση μετά το τέλος του επόμενου μήνα. Τώρα πλέον είναι σταθερές ημερομηνίες, τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου. Η δεύτερη διάταξη της ίδιας τροπολογίας αφορά την παράταση που δίνεται στην υποβολή του Ε9, δηλαδή την μεταβολή ουσιαστικά της περιουσιακής μας κατάστασης για το 2014. Είναι μέχρι τις 27 Ιουλίου, η ημερομηνία έλυγε στις 30 Ιουνίου του 2015. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 27 Ιουλίου του 2015, αλλά δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές και τροποποιητικές και για τα προηγούμενα έτη από το 2010 μέχρι το 2014. Άρα λοιπόν δίνεται μια ευκαιρία σε όσους έχουν παραλείψει να υποβάλουν δηλώσεις ή υπάρχουν λάθη στις δηλώσεις τους να τα διορθώσουν μέχρι τις 27 Ιουλίου του 2015. Είναι η παράταση που θα πάρουμε για τις φορολογικές δηλώσεις που ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα. Κυρία Μιχολού, ναι, είναι πολύ, πολύ πρόσφατη είδηση αυτό που λέτε. Πράγματι, είναι μια παράταση που αναμένουν και οι φορολογούμενοι και οι φοροτέχνες. Περίμεναν από την κυρία Βαλαβάνη να την δώσει, γιατί γνωρίζουμε ότι 1,8 εκατομμύρια των φορολογικών δηλώσεων, που αναμένουν είναι πάνω από 6 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε το 1 τρίτο δεν έχει υποβληθεί. Κανονικά λοιπόν θα έλεγε στις 30 Ιουνίου. Ήταν αδύνατο φυσικά αυτός ο όγκος να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου των δηλώσεων. Θα δοθεί, προφανώς θα βγει και η υπουργική απόφαση μέχρι τις 27 Ιουλίου των φυσικών προσώπων. Θα δούμε για τα νομικά πρόσωπα. Αυτό που έχει υποθεί μέχρι στιγμής είναι παράταση φορολογικών δηλώσεων. Δεν έχει διαχωριστεί νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Θεωρούμε για τα φυσικά οπωσδήποτε μέχρι τις 27 Ιουλίου. Περιμέναμε και μια πιο γενναία παράταση, αλλά προφανώς η κυρία Βαλαβάνη θέλει να προλάβει την καταβολή της πρώτης δόσης που θα είναι 31 Ιουλίου και να υποβληθούν οι δηλώσεις μέχρι τις 27 Ιουλίου. Με τις καθυστερήσεις που είχε το σύστημα φέτος, θα περιμένουν και η εφαρμογή που άνοιξε στις 14 Μαΐου, πραγματικά θα ήταν χρήσιμο να δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση. Ας ευχηθούμε και πιστεύω να γίνει, να μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα τόσο μεγάλο όγκο δηλώσεων για τις επόμενες, περίπου για τον επόμενο ένα μήνα που απομένει. Δηλαδή κάπου στα 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις τον ένα μήνα περίπου που απομένει. Ακριβώς, ακριβώς. Δύσκολο λίγο ακούγεται το νούμερο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ελπίζουμε να γίνει και πραγματικά να γίνει και εφικτό. Τώρα, μια που μιλούμε για τις δηλώσεις, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που θα συζητήσουμε μετά, πώς να κάνουμε τη φορολογική δήλωση χωρίς να κάνουμε λάθη. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε ακόμη για την σωστή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, μια και ένας τεράστιος όγκος φορολογικών δηλώσεων δεν έχει υποβληθεί. Θα εστιάσουμε σε 2-3 σημεία, κυρία Μιχολού, όσον αφορά τα προστατευόμενα μέλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όσοι είναι άνω των 18 υποχρεούνται στην υποβολή των δηλώσεων, αν έχουν εισόδημα ή αν έχουν τεκμαρτό εισόδημα, αν έχουν ένα αυτοκίνητο παράδειγμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα άτομο άνω των 18, ειδικά όταν σπουδάζει, δεν μπορεί να είναι και προστατευόμενο μέλος. Θα κάνει τη δήλωσή του αν παράδειγμα έχει εισόδημα από ενίκεια ή ένα αυτοκίνητο. Αν όμως αυτό δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ και είναι φοιτητής, μπορεί να είναι προστατευόμενο μέλος στον γονέα. Κάνουν χωριστή δήλωση οπωσδήποτε τα παιδιά τα οποία έχουν εισόδημα από δική τους εργασία,
αν και είναι ανήλικα, υποχρεούνται να κάνουν μόνοι τους δήλωση και επίσης υποχρεούνται όσα παιδιά λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Θα εστιάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, το θέμα των αγροτών που οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλουν ε3, είτε έχουν εισόδημα ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος ή είτε ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Εδώ να πούμε ότι δυστυχώς πολλοί αγρότες είχαν μια δυσάρεστη έκπληξη φέτος, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, προκύπτει φόρος γιατί φορολογούνται έσοδα-έξοδα. Και επειδή, παρόλο που το τονίσαμε από εδώ αρκετές φορές ότι προσοχή στα τιμολόγια και πριν τη λήξη του 2014, προσοχή στα τιμολόγια, στη λήψη των δαπανών, γιατί θα φορολογηθείτε με έσοδα μείον έξοδα. Παρόλα αυτά όμως δεν έχει γίνει μια σωστή συγκέντρωση ή διέφυγαν δαπάνες με αποτέλεσμα να βγαίνει, να προκύπτει φόρος και μάλιστα και προκαταβολή του φόρου και τουλάχιστον για το 2015 θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Επίσης για τα άτομα τα οποία αμείβονται με μπλοκάκι και παρέχουν υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί. Και φυσικά στους ανεργούς μπορούν επίσης να είναι προστατευόμενα μέλη, αρκεί μετά το πέρας των σπουδών να δηλωθούν και να εγγραφούν στα Μητρώα Ανέργων του ΕΔΑ και δικαιούνται συν 2 χρόνια. Είναι λεπτομέρειες, τις οποίες όμως θα πρέπει να προσέχουμε, ώστε στις δηλώσεις μας να είμαστε σωστοί και να κερδίζουμε, ουσιαστικά να κερδίζουμε από τη μείωση του φόρου που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, κυρία Μίχουση, ό,τι έχει να κάνει με την περιβόητη πια συμφωνία που ακούμε τις τελευταίες ημέρες και αναλύουμε τα νούμερα και τα στοιχεία. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα και τα στοιχεία, τι αλλάζει στο φόρο εισοδήματος και τι αλλάζει και στο συνταξιοδοτικό? Κυρία Μιχολού, παρόλο που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για αυτήν την συμφωνία που την αναμένουμε εδώ και περίπου 5 μήνες από τότε που εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση, δόθηκε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης με κάποια δεδομένα τα οποία αναλύουμε και προσπαθούμε να δούμε τις επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία και στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στα φυσικά πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και από την πλευρά των θεσμών αν θα την δεχτούν. Παρ' όλα αυτά εμείς μπορούμε να πούμε τις επιπτώσεις που αν εφαρμοστεί ως έχει, τις επιπτώσεις που θα έχουμε όσον αφορά το ΦΠΑ, που οι συντελεστές εδώ θα είναι 6, 13 και 23, τουλάχιστον αυτό προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση του 0,5% στα φάρμακα και στα βιβλία, μικρή μείωση βέβαια. Στο 13% που παραμένει η ίδρυυση και η ενέργεια, καθώς και η εστίαση. Και φυσικά κάποια προϊόντα ανεβαίνουν σε συντελεστή ΦΠΑ, πάνε στο 23% και σαφώς σημαίνει, είναι έμεσος φόρος για τους καταναλωτές και σημαίνει σημαντική επιβάρυνση στο κόστος, στο κόστος διαβίωσης επί της ουσίας. Έχουμε την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή στα νησιά, του μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ. Σαφώς τα προϊόντα θα αυξηθούν. Ακόμη έχουμε την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από 26 σε 29 για ανώνυμες εταιρείες όμως εδώ και από το 2016 για ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Την εφαρμογή του 12% σε εταιρείες που έχουν πάνω από 500.000 ευρώ. Φόρησε κάποια ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις διαφημίσεις. Όλα αυτά λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της φορολογίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι σαφώς θα επηρεάσει και σαφώς θα έχουμε επίπτωση στην ύφεση που βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια στην χώρα μας. Και εργοδοτικές εισφορές βεβαίως. Εδώ πάμε στο θέμα, στο δεύτερο θέμα που αφορά το συνταξιοδοτικό και εργατικό τομέα. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό τομέα, περιορισμό των πρώων συντάξεων από το 2016 έως το σταδιακά μέχρι το 2025, αυτό προτείνει η κυβέρνηση βέβαια,
Έχουμε την αύξηση των εισφορών. Εδώ σημαίνει μεγαλύτερο κόστος στις επιχειρήσεις όσον αφορά τις εργοδοτικές και τις εργατικές από την πλευρά και του εργοδότη και του εργαζόμενου. Σε 3,9% αύξηση των εισφορών. Έχουμε αύξηση του ποσοστού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το 4 στο 5, άρα σημαίνει κατά 1% οριζόντια μείωση στις συντάξεις και έχουμε και επιβολή της εισφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο 5% στις επικουρικές που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καθόλου. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια σημαντική περικοπή στις επικουρικές συντάξεις και επίσης και αύξηση των εισφορών για την επικουρική σύνταξη. Όσο εργαζόμαστε δηλαδή για την επικουρική σύνταξη, στο 3,9%. Για την κυβέρνηση θεωρούνται μέτρα τα οποία μπορούν να τα σηκώσουν οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι. Να αναφέρουμε και το ΕΚΑΣ που μετά το 20 προτείνει η κυβέρνηση να αντικαταστηθεί από ένα άλλο μέτρο ενίσχυσης των χαμηλών συνταξιούχων και όχι ΕΚΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί αυτά τα μέτρα, ότι είναι ισοδύναμα άλλων πιο επώδυνων μέτρων, σαφώς θα προκύψουν μειώσεις αν εφαρμοστούν αυτά όπως τα προτείνει. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, θα περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι και σε εξέλιξη δικασίες. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί την ερχόμενη εβδομάδα να μιλάμε για νέα μέτρα που θα έχουν διαφοροποιήσεις. Θα τα παρακολουθούμε και θα τα αναλύουμε να δούμε τι θα προκύψει από μια συμφωνία που, όπως είπαμε, την περιμένουμε για να ισορροπήσει και η οικονομία, γιατί όλη αυτή η παρατεταμένη κατάσταση την οποία βιώνει η οικονομία, σαφώς και το κενό που έχει δημιουργηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σαφώς δεν κάνει καλό και βαθαίνει περισσότερο η ύφεση. Πάντως, εσείς που είστε οικονομολόγος και γνωρίζετε από νούμερα πολύ καλά, τα 4 δις που ζητούν επιπλέον οι θεσμοί, οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες, εξού και το τραπέζι που γίνονται τώρα οι διαπραγματεύσεις, άρα και αυτά θα μεταφράζονται, να το πω λαϊκά, στην πλάτη του ελληνικού λαού για να βγουν, εάν υπάρξει μια συμφωνία κάπου στη μέση. Σαφώς, κυρία Μιχολού, και νομίζω ότι το ζητούμενο είναι το αντιστάθμισμα. Θεωρώ ότι δεν αντέχει άλλο η οικονομία και σαφώς το αντιστάθμισμα σε όλα αυτά θα είναι το αναπτυξιακό σκέλος, γιατί χωρίς ανάπτυξη και έσοδα ούτε όλα αυτά που αναφέραμε νωρίτερα μπορούν να εξυπηρετηθούν, να το πούμε έτσι απλά. Που περιμένουμε να δούμε το αναπτυξιακό πακέτο μέσα στη δέσμη των πακέτων και της συμφωνίας. Ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μιχολού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.